Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Θανάσης Τονίδης και είσαι στο GearTech GR. Video review για το θηροτηλέφωνο της DIGO μοντέλο SBXYA. Ας ξεκινήσω όμως λέγοντας τι υπήρχε μέσα στη συσκευασία. Εκτός από το προϊόν, εννοείται, το manual, το οποίο είναι σε έγχρωμο, βάση στήριξης του θηροτηλέφωνου έξω στην πόρτα μας, ένα κατσιβιδάκι με πολύγωνη μύτη και τα βιδάκια. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε όμως το προϊόν. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ενσωματωμένα υπάρχουν δύο μπαταρίες επαναφορτιζόμενες 2600 mAh η καθεμία. Ο κατασκευαστής λέει ότι με κουδούνισμα 5 έως 8 φορές την ημέρα οι μπαταρίες μετά από μια πλήρη φόρτιση διαρκούν 180 ημέρες, δηλαδή μισό χρόνο. Εδώ στα πλάγια με ελαστιχένιο κάλυμα έχουμε μια θύρα micro USB. Από εδώ θα φορτίζουμε τη συσκευή. Καλώδιο δεν συμπεριλαμβάνεται, αλλά micro USB καλώδιο πλέον έχουμε όλοι μας στο σπίτι. Η συσκευή έχει βαθμό προστασίας από υγρασία IPX6. Στην ουσία είναι αδιάβροχο. Πώς θα μπορούσε άλλωστε και να μην είναι, αφού τοποθετηθεί έξω. Η χρήση του είναι εξωτερική. Εδώ κάτω έχουμε το κουμπί ενεργοποίησης, δηλαδή πατάμε για να κουδουνίσουμε. Εδώ πάνω είναι το μικρόφωνο, είναι ο αισθητήρας, ο λεγόμενος PIR, ο οποίος είναι αισθητήρας υπερήθρων, αισθητήρας κίνησης. Ο αισθητήρας αυτός έχει εμβέλεια έως και 3 μέτρα. Εδώ πάνω έχουμε την κάμερα, η οποία η οπτική της γωνία κάλυψης είναι 120 μοίρες και εδώ πάνω είναι το ηχείο μας. Η συσκευή έχει διαστάσεις 130 χιλιοστά, 60 χιλιοστά και 21 χιλιοστά. Η ανάλυση καταγραφής βίντεο είναι Full HD 1920x1080 pixels. Από το εγχειρίδιο πάμε και βρίσκουμε το QR code. Σκανάροντας με το κινητό μας το QR code μας πηγαίνει απευθείας στην εφαρμογή της συσκευής. Εμένα προσωπικά δεν με πήγε στην εφαρμογή απευθείας, με αποτέλεσμα να πρέπει να πληκτρολογήσω μόνος μου την ονομασία της εφαρμογής, η οποία ονομασία είναι Video Doorbell. Αφού έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή, ο πρώτος που θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή, δηλαδή που θα κάνει τη σύζευξη της συσκευής με την εφαρμογή και με το Wi-Fi, θα είναι ο κύριος διαχειριστής. Ανοίγοντας την εφαρμογή, τα πράγματα είναι πολύ απλά, βήμα-βήμα θα πρέπει να κάνουμε τη σύζευξη. Ό,τι σας λέει κάνετε, δηλώνετε το Wi-Fi, δηλαδή τους κωδικούς του Wi-Fi, αυτό θα γίνει μόνο μία φορά και αμέσως μετά μπαίνουμε στην εφαρμογή. Πριν είπα για τον κύριο διαχειριστή. Ο κύριος διαχειριστής μπορεί να δηλώσει και άλλους συνδιαχειριστές, τη σύζυγο, τα παιδιά του και το καθεξής. Ό,τι δικαιώματα πρόσβασης έχει ο κύριος διαχειριστής έχουν και οι υπόλοιποι, με τη μόνη διαφορά πια στη λειτουργία του όλου προγράμματος. Δηλαδή, το πρόγραμμα τι κάνει, τι μπορούμε να κάνουμε με το πρόγραμμα. Μπορούμε με το που θα μας καλέσει κάποιος επισκέπτης, με το που θα πατήσει κάποιος επισκέπτης στο κουδούνι και εμείς δεν είμαστε στο σπίτι, θα έρθει στον κύριο διαχειριστή ειδοποίηση, την οποία μπορούμε να δηλώσουμε είτε ως κλίση είτε ως SMS. Εγώ το έχω δηλώσει ως κλίση, που σημαίνει όταν κάποιος χτυπάει το κουδούνι, μου έρχεται ειδοποίηση ως κλίση, απαντώ ως κλίση και με πηγαίνει απευθείας στην εφαρμογή και στην κάμερα. Βλέπω απευθείας δηλαδή ποιος έχει χτυπήσει το κουδούνι. Και όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που θα πατήσει κάποιος το κουδούνι, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα θα λάβω εισερχόμενη κλίση. Απαντώ, βλέπω. Για την αρχή, εγώ μπορώ να ακούω ποιος είναι έξω από την πόρτα, αλλά αυτός δεν μπορεί να ακούσει εμένα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν θα ενεργοποιήσω εγώ το μικρόφωνο το δικό μου, έτσι ώστε να μπορεί να ακούσει και ο επισκέπτης. Αν εγώ δεν απαντήσω είτε στο μήνυμα είτε στην εισερχόμενη κλίση ανάλογα τι έχω δηλώσει, πάει στον αμέσως επόμενο διαχειριστή. Ποιον έχω δηλώσει δεύτερο? Τη σύζυγο. Θα καλέσει τη σύζυγο. Αν δεν απαντήσει η σύζυγος, θα πάει στο ένα παιδί, στο δεύτερο και σε ποιον άλλον έχω δηλώσει ως διαχειριστή. Μπορώ να ρυθμίσω την εφαρμογή έτσι ώστε να ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής κάθε φορά που θα πιάνει κίνηση. Αυτό που λέγαμε με τους αισθητήρες PIR, που η εμβέλεια του είναι έως 3 μέτρα, αν θα περάσει κάτι από μπροστά έως 3 μέτρα, θα ενεργοποιηθεί η κάμερα, δεν θα ειδοποιηθώ εγώ, ούτε κανένας άλλος διαχειριστής, απλά θα υπάρχει καταγραφή. Όταν θα μπαίνω στην εφαρμογή, θα μπορώ να βλέπω τι κίνηση έχει πιάσει η συσκευή. Και γενικώς, οτιδήποτε δραστηριότητα γίνεται μπροστά στο κουδούνι, στο θεροτηλέφωνο, καταγράφεται μέσα στο πρόγραμμα, την οποία εγώ μπορώ να πάω να ανατρέξω, να δω ποιος, τι, πότε και γιατί. Μπορώ να τις αποθηκεύσω ή να τις διαγράψω. Εγώ τα παρήγγειλα τη συσκευή, ήταν μόνη της. Σήμερα, αν θα κάνετε την παραγγελία, θα σας έχει και ένα δώρο. Το δώρο ποιο είναι? Το δώρο είναι μια συσκευή που έχουμε στο εσωτερικό του σπιτιού με το κωδικό DG Pavla Z Tav Alpha, η οποία τι κάνει? Κάνει τους ήχους. Έχει 52 διαφορετικούς ήχους κουδουνίσματος. Αυτή η συσκευή τώρα μόνη της, όσο και να πατάς έξω, αν εγώ δεν έχω ενεργοποιημένο το Wi-Fi ή τα δεδομένα μου, δεν θα κουδουνίσει, δεν θα καταλάβω κάποιος ότι είναι από έξω από την πόρτα μου. Και να είμαι και μέσα στο σπίτι δηλαδή, αν θα πατήσει δεν θα καταλάβω. Παρά μόνο αν θα έχω ενεργοποιημένο το Wi-Fi ή τα δεδομένα, θα μου έρθει η εισερχόμενη κλίση, όπως σας είπα και πριν. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πατάει κάποιος το κουδούνι από έξω, θα ηχεί η συσκευή μέσα. Επομένως δεν χρειάζεται όταν θα είμαι μέσα στο σπίτι να έχω ενεργοποιημένο τα δεδομένα μου, αν δεν θέλω να δω ποιος είναι. Απλά θα το χρησιμοποιώ σαν απλό κουδούνι. Αν θέλω να δω ποιος είναι έξω από την πόρτα, θα έχω ενεργοποιημένο τα δεδομένα μου, έτσι ώστε να μου έρχεται η ειδοποίηση και να μπορώ να δω ποιος είναι έξω από την πόρτα. Αλλά και πάλι και δεδομένα να μην έχω. Να έχω τα Wi-Fi που είπαμε πριν ότι δεν έρχεται η ειδοποίηση, θα μπορώ να μπαίνω μόνος μου στην εφαρμογή, αφού έχω ακούσει το κουδούνισμα, να δω ποιος είναι έξω από την πόρτα. Αυτά εν ολίγης, η συσκευή είναι απλή, το πρόγραμμα είναι απλό στη χρήση του, δεν θα βρείτε καμιά δυσκολία, εμένα μου άρεσε, νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμη συσκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι ο Θανάσης Τονίδης και βλέπεις το GearTech GR. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κοινοποίησε να το δουν οι φίλοι σου, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλεις πατάς και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που θα ανεβάζω νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.